των διδάκτρων, των παιδιών και των και τους ενήλικες, κάναμε μια προσπάθεια σε ορισμένα σημεία να μειώσουμε. Στη ζωγραφική των παιδιών, πέρσι ήταν 30 ευρώ μηνιαία αποζημίωση, το έχουμε κατεβάσει στα 20. Έχουμε κάνει θεατρική ομάδα δωρεάν στην ΚΕΔΟ. Έχουμε στο στίβο από 20 ευρώ που ήταν πέρσι, το κάναμε 15. Στο τένις από 35 το κάναμε 20. Αυτές είναι οι αλλαγές που μπορούσαμε να κάνουμε για φέτο, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι σας και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αναφερθήκαμε στον προϋπολογισμό, η ΚΕΔΟ είχε μείνει με 2 ευρώ και υπάρχει ένα χρέος σιγά σιγά που ανεβαίνει. Σήμερα είμαστε γύρω στις 70.000. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω στο σώμα ότι το Μάρτιο του 2014 η ΚΕΔΟ είχε μία εισπράξη περίπου τις 250.000 και μέχρι τις 31 του Μάρτιου δεν είχε μία δραγμή μέσα. Δεν υπήρχε μέχρι το Μάρτιο χρέος και δημιουργήθηκε μία δαπάνη των 250.000 και έχει αφήσει και χρέος την ΚΕΔΟ περίπου τις 70.000. Αυτό αναλύεται οι λογαριασμοί και οι αποδόσεις των χρημάτων και θα έρθουν στο Συμβούλιο, σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, να κατατεθούν τα στοιχεία για να προχωρήσουμε και πιο πέρα. Αυτά ήθελα να πω. Μέσα από τη δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση που είναι ο Δήμος, έχουμε κάνει μειώσεις. Πιστεύουμε όμως ότι μέσα από τον οικοκύρεμα του χρόνου, και στο Δήμο αλλά και στην ΚΕΔΟ, του χρόνου θα έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα και διαφορετικές μειώσεις υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των δημοτών μας και των ανθρώπων που ζουν στον Ολοκό. Σας ευχαριστώ για τη ΚΕΔΟ, αλλά και της Δημοτικής Αρχής γενικότερα, είναι η σταδιακή μείωση μέχρι και μηδενισμό των στοιχείων που θα πληρώνουν τα παιδιά στο ΔΥΕ και όλες τις δραστηριότητες της ΚΕΔΟ. Αυτό όμως για να γίνει, επειδή είστε πάντα η Δημοτική Αρχή που αναλαμβάνει, λέει βρήκα καμένη γη, εμείς βρήκαμε καμένη γη, αλλά δεν κάναμε αξίσεις, κάναμε μειώσεις, έστω αυτές τις φύγες. Κάνουμε την αρχή και σίγουρα να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε έτοιμοι για του χρόνου, θα είμαστε καλύτεροι από φέτο. Και σταδιακά, στη χρονική περίοδο που μας ανήκει, θα μειώσουμε, ίσως μηδενίσουμε και τις χρεώσεις στα δίδακτα προς όφελος των παιδιών και της δημοτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν, αυτό δεν πληρώνουν. Δεν έχουμε τέτοιο χρέος. Δεν έχουμε μέσα στα χαρτιά μας τέτοια αυτή. Άρα είναι αεροβάρηση. Δεν διαβιβάρηση. Δεν έχουμε τέτοια αεροβάρηση. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι θα το ξαναπώ ότι ξεκινάμε με μειώσεις. Δεν ξεκινάμε με αυξήσεις. Τώρα, αν για μερικούς αυτό το θεωρούν από την απέναντι πλευρά ότι αν είμαστε εμείς θα μηδενίσαμε, το έχουμε δει αυτό το παραμύθι πάρα πολλές φορές και από δημοτικές αρχές που ανήκαν στο παρελθόν. Αν έπρεπε να πληρώσει για αυτές τις δομές που έχει κανονίσει να δημιουργήσει, να κάνει και εδώ. Ξέρετε ποια θα ήταν η απάντηση. Όχι, να μην πληρώσει κανένα, να γίνουν όλα δωρεά. Αυτό θέλουμε και εμείς. Αυτό επιθυμούμε. Δεν μπορεί να γίνει όμως από την μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει αν δεν εισπράξουμε τα δημοτικά τέλη της Νέας Οδού. Αν δεν εισπράξουμε τα δημοτικά τέλη της ΕΙΔΑΠ και το τέλος που θα επιβάλλουμε στην ΕΙΔΑΠ. Αν δεν εισπράξουμε από τον ΟΣΕ, μόνο τότε θα μπορέσουμε να τα έχουμε όλα δωρεάν. Αν δεν πληρώσουμε εμείς και οι δημοτικοί σίγουροι, αν δεν πληρώσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε παροχές δωρεάν. Ποιος είναι αυτός που δεν το θέλει? Όλοι το θέλουν. Αλλά για να γίνει πρέπει να μπει μια τάξη στα οικονομικά του Δήμου μας, η οποία έχει ξεκινήσει και θα τη δείτε στην πορεία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω πάνω από 2 μήνες, να μην περιοριστώ, για να μην προωθώ ανακόλουθος. Θα το δείτε στην πορεία. Δηλαδή να ξεκινάει τώρα και εδώ με αυτές τις μειώσεις. Εύχομαι και πιστεύω ότι του χρόνου μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σταδιακά μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη, που μου έρχονται τιμολόγια που δεν υπάρχουν στόσεις. Και ψάχνω. μου είπε ο Ποτάρα αντιδήματος.
μιλάω από την προηγούμενη έτσι. Λέω εντάξει, πήγαινε στον αντίπρο, μου πήγαινε έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να καταλάβετε ότι και εδώ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει ελέγξει τα οικονομικά τη και προσπαθεί να απαλλάξει έστω και με αυτό το μικρό ποσοστό το τίμημα, το κόμισμα, το μίσθωμα, το δίδακτρο.